Ακόμη και τον δήμαρχο της Τηλίδας, Απόστολο Γκλέτσο, απείλησαν τα μέλη μιας οικογένειας γνωστής για την παραβατική της συμπεριφορά, αναγκάζοντας τον κύριο Γκλέτσο να καταγγείλει το γεγονός αρχικά στο αστυνομικό τμήμα Τηλίδας και στη συνέχεια στην αστυνομική διεύθυνση Φθιώτιδας στη Λαμία. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο δήμαρχος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην παλαιά Εθνική Οδό με κατεύθυνση τον Καραβόμηλο. Την ώρα εκείνη εμφανίστηκε μπροστά το αυτοκίνητο που ανήκει σε ένα από τα παιδιά της συγκεκριμένης οικογένειας και το οποίο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Ο Απόστολος Γκλέτσος ενημέρωσε τηλεφωνικά για ό,τι συνέβαινε στο αστυνομικό τμήμα Στυλίδας. Κατά την επιστροφή του από το πανηγύρι της Παλαιοκερασιάς και αφού είχε σταματήσει στο σπίτι της μητέρας του για να την αφήσει, τον πλησίασε ένα μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν δύο από τα μέλη της οικογένειας και τον απείλησαν λέγοντας του χαρακτηριστικά: «Εμείς θα τα πούμε». Στον παλιό δρόμο Στυλίδας Ραχών, ξέρετε ότι είναι πολύ στενός δρόμος, γίναμε καμιά δεκαριά αυτοκίνητα. Και ήταν αυτό το γνωστό πεζό χωρίς πινακίδες, το οποίο κυκλοφορεί μέσα στη Λίδα, το βλέπουμε αραγμένο και κανείς επειδή 2-3 χρόνια δεν το έχει σταματήσει να το κατασχέσει ώστε να μην έχουν την άνεση να είναι εποχούμενοι. Τέλος πάντων, άρχισε να οδηγεί πολύ επικίνδυνα. Ήταν σίγουρο ότι θα συμβεί ατύχημα σε αυτό το στενό δρόμο. Παίρνω την αστυνομία και τους λέω: «Παιδιά, ο δήμαρχος είμαι. Το πεζό», μου λένε. «Κατάλαβα», μου λέει η κυρία που το σήκωσε, η αστυνομικός. «Θα επιληφθούμε». Από εκεί και πέρα, γυρίζοντας εγώ από ένα πανηγύρι που είχα πάει στην Παλαιοκερασιά, το 10.30 με 1 το βράδυ, με περιμένει ο οδηγός, μαζί με άλλον ένα, ο οδηγός του αυτοκινήτου. Τώρα συμπεραίνω ότι ήταν οδηγός, δεν ξέρω αν ήταν οδηγός, μπορεί να ήταν κάποιος άλλος, αλλά από αυτή την παρέα. Λοιπόν, είναι μέσα λοιπόν, είναι πάνω σε ένα μηχανάκι, και αυτό χωρίς πινακίδες. Την ώρα που αφήνω τους δικούς μου στο σπίτι, μου λένε: «Εμείς θα τα πούμε». Το άκουσαν όλοι. Και οι φίλοι μου που ήταν μαζί και η μητέρα μου. Ο Απόστολος Γκλέτσος κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα Στυλίδας και στη συνέχεια στην αστυνομική διεύθυνση Φθιώτιδας, όπου κατήγγειλε το γεγονός. Ο δήμαρχος είναι αποφασισμένος να απευθυνθεί σε όλους τους αρμόδιους, την αστυνομία, τον εισαγγελέα, ακόμη και τους βουλευτές του νομού, προκειμένου να δώσει τέλος στην υπόθεση αυτή και επιτέλους να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της συγκεκριμένης οικογένειας που καθημερινά σχεδόν προκαλεί την τοπική κοινωνία. Τα τελευταία 3 χρόνια συμβαίνει κάτι το οποίο είναι πολύ άσχημο. Δηλαδή, μια ομάδα παιδιών, αδέρφια, τα οποία παιδάκια αυτά τα έχουμε μεγαλώσει. Όλο η κοινωνία αυτή, κάποιες οικογένειες και η δικιά μου μαζί, τα έχουμε βοηθήσει. Ήταν από μια προβληματική μονογονεϊκή οικογένεια. Σίγουρα είναι θύματα του κακού προσώπου της κοινωνίας μας. Αλλά και εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τη δημόσια ασφάλεια. Δηλαδή, πρέπει και τα παιδιά και οι άνθρωποι να μπορούν να κινούνται χωρίς να φοβούνται. Και τα τελευταία 3 χρόνια αυτά τα παιδιά έχουν ξεκινήσει από απλή παραβατικότητα έως πολύ βαριά. Δηλαδή, κρεμούν δίκες για εμπόριο ναρκωτικών. Παρ' όλα αυτά, εμείς η καθημερινότητα που είναι παραβατική πάρα πολύ ενοχλεί τον κόσμο και δεν μπορούμε να ζήσουμε ήρεμα. Έχω συνεννοηθεί με τον στρατηγό και μου υποσχέθηκε ότι από τη Δευτέρα θα πάμε μαζί στον εισαγγελέα για να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και αυτό το κακό στην Ανατολική Φθιώτιδα να τελειώσει. Τελεία και παύλα. Και θα τελειώσει. Μιλάω πολύ σοβαρά. Οι καταγγελίες είναι καθημερινές. Ο κόσμος πια δεν πάει στην αστυνομία διότι βαρέθηκε. Έρχονται στο Δήμο. Αυτό θα τελειώσει.